Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη, κεφάλαιον 3 και εδάφιον 17. Κεφάλαιον Γ, κεφάλαιον 3 και εδάφιον 17, από τη σελίδα 1076, πρώτη επιστολή καθολική του Αποστόλου Πέτρου. Διότι καλύτερο να πάσχετε εάν είναι ούτω το θέλημα του Θεού αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, δια να φέρει ημάς προς τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος, δια του οποίου πορευθείς εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία επίδησαν ποτέ ότι η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τις ημέρες του Νόε, ενώ κατεσκευάζονται κυβωτός εις ίνο λίγε του θέστην 8, ψυχέ διεθσώθησαν διήδατος, του οποίου αντίτυπον ον το βάφτισμα σώζει κι μας την σήμερον, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις τον Θεόν. Δια της Αναστάσεως Ιησού Χριστού, ώστις είναι ενδεξιά του Θεού, πορευθείς των ουρανών και εις όν υπετάχθησαν άγγελοι και εξουσίε και δυνάμεις. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόβνημα, διότι ο παθόν κατά σάρκαν έπαυσεν από τις αμαρτίας, δια να ζήσετε τον ενσαρκή επί λοιπόν χρόνων, ουχή πλέον εν τες επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήματι του Θεού. Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθόν καιρός του βίου, ότι πράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγίες, επιθυμίες, εινοποσίες, κόμεις, συμποσίες και αθεμίτης ιδωλολατρίες. Και δια τούτο παραξενεύονται εσύ, ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύληση της ασωτίας και σας βλασφημούσει. Ή την εστέλουση αποδώσει λόγο εις εκείνον, ώστε συνέτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιον και προς τους νεκρούς, για να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους, χωρίς γοικισμόν. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλίας λαλίως λαλών λόγια Θεού, εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως την οποία χορηγεί ο Θεός. Δια να δοξάζεται εν πάση ο Θεός δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπητοί, μην παραξενεύεστε δια των βασανισμών των γινόμενων σε εσάς προς δοκιμασίαν, ως εάν συνέβαινε εις εσάς παράδοξον τι. Αλλά καθότι είστε κοινωνοί των παθημάτων του Χριστού, χαίρετε, είναι και όταν η δόξα αυτού φανερωθεί, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Αμήν. Το μήνυμα, αδελφοί αγαπητοί, και η αποκάλυψη του Ευαγγελίου στα παιδιά του Θεού είναι ότι μέσα στον κόσμο αυτό θα έχετε θλίψη. Ο κόσμος αυτός δεν προσφέρει χαρά. Η ζωή αυτή δεν προσφέρει χαρά. Μέσα στη ζωή αυτή οι άνθρωποι ζουνε και περνάνε τη ζωή τους από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία, μέσα σε δυσκολίες, είτε προσωπικές, είτε οικογενειακές, είτε επαγγελματικές, είτε αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Και ιδίως καθώς ο καιρός περνάει και τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα. Θέλουν σε ελθεί καιρή κακή, λέει η Γραφή, γιατί οι άνθρωποι κυρίως θα είναι άπιστοι, θα είναι άσπλαχνοι, δεν θα αγαπάνε το Θεό, δεν θα έχουν μορφή ευσεβίας, αλλά θα αρνούνται τη δύναμη αυτής. Θα είναι γεμάτη από κακία. Και η αλήθεια είναι, αγαπητά μου αδέλφια, ότι αυτό το ζούμε. Είτε ανάμεσα σε αγνώστους, είτε ανάμεσα σε γνωστούς. Και εκεί που τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι όταν μέσα σε ένα σπίτι υπάρχει ένας πιστός, οπότε εκεί ξεσηκώνεται θύελα. Θύελα. Και μεταξύ τους όμως οι άνθρωποι τρώγονται. Κλέβουν ο ένας τον άλλονε, ζηλεύουν ο ένας τον άλλονε, μισούν ο ένας τον άλλονε.
μηχανεύονται και πονηρεύονται ο ένας τον άλλον. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανένας άνθρωπος κανέναν. Είτε το έχουμε καταλάβει είτε δεν το έχουμε καταλάβει, αυτή είναι η αλήθεια. Θυμάμαι πριν πολλά χρόνια, όταν εγώ ήμουν μικρός, τα σπίτια μας ήταν ανοιχτά. Τώρα όλα τα σπίτια έχουν πόρτες θωρακισμένες. Είναι, αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Και μάλιστα λέει η Γραφή, δεν πρέπει να παραξενευόμαστε. Αλλά έχει μια ωραία πρόταση ο Λόγος του Θεού, αγαπημένα μου αδέλφια. Εάν είναι το θέλημα του Θεού να πάσχετε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, γιατί ό,τι συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου, του παιδιού του Θεού, είναι το θέλημα του Θεού, ο Θεός το επιτρέπει. Θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα ο Θεός για να μας ελευθερώσει και κάνει από τις ταλαιπωρίες, γιατί εγώ μίλησα μόνο για την κακία των ανθρώπων. Αλλά σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, και πολλά, όλα τα άλλα κακά που μπορεί να είναι αρρώστιες. Αρρώστιες του σώματος, αρρώστιες ψυχής, αρρώστιες του πνεύματος. Χωρισμοί, διαζύγια, ατυχήματα, δυστυχήματα. Ξέρετε πόσοι συνάνθρωποι μας σκοτώνονται κάθε Σαββατοκύριακο και πόσους αφήνουν πίσω πραγματικά δυστυχισμένους. Παιδιά χωρίς γονείς. Αυτή είναι η ζωή. Και μέσα σε αυτή τη ζωή ζούμε. Και θέλω να σας πω και κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγαπημένα μου αδέλφια. Είναι ότι μέσα στη ζωή αυτή έχουμε μία μόνο ελπίδα. Μόνο μία ελπίδα. Ή τουλάχιστον, να το πω και πιο απλά, θα πρέπει με βάση το Ευαγγέλιο να έχουμε μόνο μία ελπίδα. Την αρπαγή της Εκκλησίας. Μόνο σε αυτό να ελπίζουμε. Όλα τα άλλα είναι ματαιώτης. Και αυτή η κτήσης, λέει η Γραφή, υπετάχθη εις τη ματαιότητα. Δια τον υποτάξαντα, όχι εκουσίως, όχι με τη θέλησή της, όλη η κτήσης έχει υποταγή στη ματαιότητα. Και καλό είναι να ρωτηθούμε τι ελπίζουμε, πού ελπίζουμε, τι ελπίζουμε. Δηλαδή εγώ τώρα να πω για τον εαυτό μου και μέσα από αυτό μήπως βγάλουμε άκρη. Τι να ελπίσω εγώ, να ελπίσω, είμαι 58 χρόνια, να ελπίσω ότι θα ζήσω άλλα 20 χρόνια, αυτό είναι. Φτάσω 80, πώς θα μπαίνω μέσα στην εκκλησία 80 χρονών, 85. Τι να ελπίσω να κερδίσω ένα λαχείο. Πού να ελπίσω, τι να επιδιώξω, τι να θελήσω. Μάλιστα όταν είναι βέβαιον ότι η κερία αυτή πολλαπλασιάστη, στους καιρούς αυτούς πολλαπλασιάστη η κακία. Μία είναι η ελπίδα μας και σας παρακαλώ σε αυτό να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Η αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να ελπίσουμε και να περιμένουμε. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Τι? Και ξέρετε, καταναλώνει ο άνθρωπος και οι χριστιανοί τη ζωή τους σε ματαιότητες. Να φτιάξω ένα σπίτι πιο μεγάλο. Φτιάξω το, αλλά μην ελπίζεις αυτό. Αν ο Θεός το επιτρέψει, όσο το επιτρέψει να το χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Μία είναι η ελπίδα μας, η αρπαγή της Εκκλησίας. Μπορείτε, αδελφοί, να φανταστείτε τον εαυτό σας να γίνει η αρπαγή και να είστε απ' έξω? Το λέω γιατί και καλά, θα σας πω και κάτι άλλο. Να γίνει η αρπαγή και να είμαστε απ' έξω, υπάρχει μία ελπίδα. Αλλά φαντάζεστε τη στιγμή εκείνη που θα έρθει ο Χριστός να κρίνει ζώντες και νεκρούς, να ακουστεί η φωνή, υπάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου στο πύρτο εξώτερο, το ετοιμασμένο για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Και όλη αυτή η αιώνια ζωή παίζεται μέσα στη σημερινή ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Και ό,τι θέλουμε μπορούμε να το ζητήσουμε και ο Θεός να μας το δώσει. Τι θέλουμε λοιπόν και τι ζητάμε από το Θεό? Ποια είναι η μεγάλη μας επιθυμία? Είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Ο Θεός λέει, ο Πατέρας μας, ο ευλογημένος, μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Μία ελπίδα ζωντανή. Και μάλιστα λέει, εάν η ελπίδα είναι κάτι που φαίνεται, που βλέπετε, δεν είναι ελπίδα. Αλλά αν η ελπίδα είναι κάτι που δεν το βλέπεις, τότε με υπομονή το περιμένεις. Και εμείς βλέπουμε όλα
εκτός από την ελπίδα μας που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας και η αιώνια ζωή. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ μέσα σε αυτό τον κόσμο, μέσα σε αυτή τη ζωή, να προσέξουμε την καρδιά μας. Πού ελπίζει, τι περιμένει με υπομονή, τι καρτερεί με υπομονή. Αυτό που περιμένουμε και πρέπει να περιμένουμε και δεν υπάρχει τίποτα άλλο, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Και στη δουλειά να πας και να σπουδάσεις και να βγάλεις λεφτά και να πάει καλά η δουλειά σου και να χτίσεις και σπίτι και να πάρεις και κότερο και όλα αυτά τελειώνουν, αδερφοί. Και υγεία να έχεις και μακροζωία να έχεις και ευρυχωρία να έχεις και ευημερία να έχεις, όλα αυτά τελειώνουν. Όλα αυτά είναι υποτεταγμένα όπως όλοι χτίσουμε στη ματαιότητα. Και όλα αυτά υπόκεινται στη δουλεία της φθοράς, έτσι λέει η Γραφή. Στη δουλεία της φθοράς, γιατί ό,τι φθείρεται σε υποδουλώνει. Αλλά ό,τι είναι δεν φθείρεται, άφθαρτο, αιώνιο, σε ελευθερώνει. Στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Αυτό προσδοκάμε. Μέσα λοιπόν σε αυτή την κτήση που συστενάζει και στην αγωνιά και περιμένει και αυτή την ελπίδα της Ανάστασης των παιδιών του Θεού. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο που οι καιροί είναι κακοί. Έρχεται η πρόταση του Λόγου του Θεού που λέγει είναι καλύτερον να πάσχετε αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Εάν είναι το θέλημα του Θεού και αν πραγματικά βασανισμός κάποιος υπάρχει στη ζωή σας, από πουδήποτε και να προέρχεται, όπως είπαμε, από πουδήποτε όμως και να προέρχεται, από πουδήποτε όμως και να προέρχεται, προσέξτε, εσείς θα αγαθοποιείτε. Δεν θα ανταποδίδετε κακόν αντί κακού, θα ανταποδίδετε καλόν αντί κακού. Δεν θα εχθρεύεστε τους εχθρούς σας, θα προσεύχεστε για τους εχθρούς σας. Δεν θα βλασφημείτε αυτούς που σας βλασφημούνε, θα ευλογείτε αυτούς που σας βλασφημούνε. Δεν θα κακοποιείτε αυτούς που σας κακοποιούνε, θα αγαθοποιείτε αυτούς που σας κακοποιούνε. Γιατί ούτω για κατά αυτό τον τρόπο σας χρωστάει χάρη ο Θεός. Γιατί αν αγαπάτε τους αγαπώντας σας, και οι τελώνες το κάνουν και οι γραμματείς το κάνουν και οι φαρισαίοι υποκριτές. Αλλά αν αγαπάτε αυτούς που σας μισούνε και προσεύχεστε υπέρ αυτών, τότε ο Θεός σας χρωστάει, οφείλει χάρη σε εσάς για να σας ανταποδώσει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας. Αγαθοποιούντες λοιπόν και ουχή κακοποιούντες ασπάσχετε για να μοιάσετε σε αυτόν ο οποίος ο Θεός απέστειλε για να σας σώσει στον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Ιησούς Χριστός έπασχε και έπαθε από τους ανθρώπους όχι υπέρ των δικαίων, υπέρ των αδίκων. Υπέρ των αδίκων ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπωρήθηκε ταλαιπωρία μεγάλη υπέρ των αδίκων για να δικαιωθούν οι άνθρωποι όλοι που θα δεχθούν αυτόν τον οποίον απέστειλε ο Ιησούς Χριστός δίκαιωσον για να φέρει όλους ημάς προς αυτόν θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα ζωοποιηθείς δε δια του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή είναι η οδός την οποία μας δίδαξε ο Χριστός και αυτός είναι το πρότυπό μας. Θανατωθείς κατά τη σάρκα, ο Πατέρας τον ζωοποίησε και τον οδήγησε μέχρι τον ουρανό στον οποίον υπετάχθησαν άγγελοι, εξουσίε και δυνάμεις και στον οποίον εδόθη το υπερπάν όνομα, το υπερπάν όνομα μπροστά στον οποίο θα κλείνει παν γόνι επ' ουρανίων, επί γείων και καταχθονίων δυνάμεων. Θανατωθείς λοιπόν κατά τη σάρκα, απέθανε αγαθοποιών για να σωθεί κάθε ένας που θα δεχθεί αυτόν και θα επικαλεστεί το όνομά του και ο Θεός
δίκαιος όν ο πατέρας, δεν άφησε τον όσιό του να δει διαφθορά, τον ανέστησε, τον ζωοποίησε δια του Πνεύματος του Αγίου και τον έφερε στον ουρανό. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Σε αυτόν θέλουμε να μοιάσουμε. Γιατί ο αποθανών κατά τη σάρκα είναι ελεύθερος. Αυτός που θανατώνει τα έργα της σαρκός δια του Πνεύματος του Αγίου, αυτός είναι ελεύθερος. Αυτόν ελευθερώνει ο Χριστός. Και όποιον πραγματικά ελευθερώσει ο Χριστός, αυτός πραγματικά αληθινά είναι ελεύθερος. Έχουμε μπροστά μας, αγαπητά μου αδέλφια, ένα πρόσωπο συγκεκριμένο, το οποίο αγαπάμε αν και δεν είδαμε, στον οποίο πιστεύουμε, αν ποτέ δεν τον αγγίξαμε, δεν τον ψηλαφίσαμε, και στον οποίο θέλουμε να μοιάσουμε, γιατί είναι ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς που ήλθε στη γη για να μας ευλογήσει, για να μας ελευθερώσει, για να μας χαρίσει τα πάντα. Εάν, λέει ο Πατέρας μας ο Θεός, δεν εφίστη του Υιού του του μονογενούς και τον έδωσε θυσία υπέρ ημών, δεν θα χαρίσει ο Πατέρας μας ο Θεός εις ημάς τα πάντα? Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, μεγάλη λέξη. Να ξέρεις ότι ο πατέρας σου, ο ουράνιος, προτίθεται στη ζωή σου αυτή, αλλά ιδιαιτέρως και εις τους αιώνες των αιώνων, να σου χαρίσει τα πάντα δια του Ιησού Χριστού. Και τα επί της γης και τα επί εν της ουρανής. Και τα προσωρινά και τα αιώνια. Θα σου χαρίσει ζωή και αυτή εν αυθονία, αλλά θα σου χαρίσει και αιώνια ζωή. Τα πάντα. Πώς? Δια του Ιησού Χριστού. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και δεν είναι προσωπολήτης ο Θεός. Αλλά τα πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν, σε αυτόν που αγαπάει το Θεό. Και η αγάπη του Θεού, αγαπητά μου αδέλφια, εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους, η αγάπη μας προς το Θεό. Και η αγάπη του ανθρώπου εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους. Αλλά μία είναι η απόδειξη ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Η υποταγή στο θέλημά του, στο λόγο του. Αυτή είναι. Ο έχοντας εντολάζουν και φυλάτων αυτός, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και πολλές φορές έχω πει ότι αν ένας άντρας πάει στη γυναίκα του και της πει «Σ' αγαπάω πάρα πολύ», μα πάρα πολύ, είναι μια ωραία εκδήλωση αγάπης. Αλλά όταν τη ρωτήσει η γυναίκα του, με απατάς, είσαι άπιστο σε μένα, άπιστο σε μένα. Και της πει ναι, τότε ψέματα λέει, δεν την αγαπάει. Είναι μια εκδήλωση αγάπης, αλλά δεν είναι αποδεδειγμένη η αγάπη του. Αποδεικνύεται η αγάπη του πρώτον με την πίστη και δεύτερον, αδερφοί αγαπητοί, με την υπακοή. Ο άνθρωπος που αγαπάει δεν χαλάει χατήρια. Ο άνθρωπος που χαλάει χατήρια ψεύδεται. Βεβαίως όταν τα χατήρια αυτά είναι κατά το θέλημα του Θεού και μέσα στη δυνατότητα του καθένα εξ ημών. Γι' αυτό και ο Θεός είναι αγάπη και επειδή είναι αγάπη, τι λέει σε εμάς? Ετείτε και θέλετε λαμβάνει. Για να είναι πλήρης η χαρά σας. Τι να, όποτε θέλετε θα ζητάτε. Δεν βάζει περιορισμούς. Ετείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Γιατί σας αγαπάω. Και όταν ο Θεός δεσμεύεται στον εαυτό του ότι δεν πρόκειται να σου χαλάσω χατήρι και αυτό αποτελεί την απόδειξη της αγάπης, εμείς δεν πρέπει να του μοιάσουμε. Δεν πρέπει να αποδεικνύεται η αγάπη μας με την απόλυτη υπακοή στο λόγο του και στο θέλημά του και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τι αγάπη είναι αν μου λέει πήγαινε εκεί και εγώ πάω απ' αλλού? Αλλά αν είναι αποδεδειγμένη η αγάπη μου προς Αυτόν, τότε ισχύει ο γεγραμμένος λόγος του Θεού ότι τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας Αυτόν. Εάν λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, επιτρέψει ο Θεός κατά το θέλημά Του να πάσχετε ακόμη και να βασανίζεστε μέσα στον κόσμο αυτό, προσδοκιμασίαν είναι αυτό προς εσάς. Ο Θεός δεν το επιτρέπει αυτό γιατί χαίρεται να σε βλέπει ταλαιπωρούμενο. Λυπάται.
Λυπάται ο Θεός όταν ταλαιπωρείσαι, αλλά είναι πολλές φορές απαραίτητη η δοκιμασία, η παιδεία για εκπαίδευση, για αύξηση, για οικοδομή, για να σε ανεβάσει επίπεδο, να σε φέρει πιο κοντά του, για να αναβαθμίσει τη σχέση του με σένα. Εάν λοιπόν σύμφωνα με το θέλημά του, κατά το θέλημά του είναι έτσι από το Θεό να δοκιμάζεσαι, να ταλαιπωρείσαι και να βασανίζεσαι, πρόσεξε τούτο να το κάνεις αγαθοποιών και ουχή κακοποιών, για να είναι ο Θεός εκ των υστέρων, αφού περάσει η δοκιμασία σου, να είναι ο Θεός ελεύθερος να ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού επάνω σου, να σου χρωστάει χάρη πάντοτε, να είσαι αξιόπιστος σε Αυτόν, χρήσιμος σε Αυτόν, σκεύος, Άγιο, ενώπιον του Θεού, εις το να εκτελείς τα θελήματά Του. Καθαρό, ετοιμασμένο, εις πάνε έργων αγαθών, ώστε ο Θεός στη ζωή σου να δοξάζεται και εσύ με τη ζωή σου να Τον δοξάζεις. Αυτός λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ο Θεός, και συνεχίζει προτρέποντάς μας ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού: «Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθεν υπερ ημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα». Είναι ένα συγκεκριμένο φρόνημα το οποίο ο Θεός θέλει να έχουμε όλοι μας, το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε αρπαγή το να εγκαταλείψει το Θεό, αλλά αφού εκένωσε τον εαυτό του από τη δόξα του Υιού του Θεού στον ουρανό, αφού έλαβε δούλου μορφή, αφού έγινε όμοιος με τους ανθρώπους, αφού περπάτησε μεταξύ των ανθρώπων πλήρης χάριτος και αληθείας, έγινε υπήκοος. Υπήκοος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Η δε υπακοή του ήταν αποτέλεσμα, και σας παρακαλώ σε αυτό να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία, η υπακοή του ήταν αποτέλεσμα ταπείνωσης. Της ταπείνωσης του αποτέλεσμα ήταν η υπακοή. Γιατί δεν μπορεί κανείς να μένει υπάκουος αν δεν είναι ταπεινός. Η αγάπη έχει και οδηγεί τον άνθρωπο στην στην προσέγγιση με χάρη, με υπακοή, αλλά η υπακοή στο θέλημα του ανθρώπου δεν γίνεται παρά μόνο μέσα από την ταπείνωση του ανθρώπου. Ενδύθητε την ταπεινοφροσύνη υποτασσόμενη εις αλλήλους. Δεν μπορείς να υποτάσσεσαι στην άποψη του άλλου αν δεν είσαι ταπεινός. Δεν μπορείς να είσαι ταπεινός, υποτασσόμενος στην άποψη του άλλου αν δεν τον αγαπάς. Οπλίστητε λοιπόν αυτό το φρόνημα της ταπείνωσης που θα σε οδηγήσει στην απόλυτη υπακοή, έστω όπως το Χριστό μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Αλλά αυτή ακριβώς η ταπείνωση και η υπακοή στο θέλημα του Θεού τον έδωσε στο Θεό το δικαίωμα να τον υψώσει και να του δώσει το υπερπάνω όνομα. Έδωσε το δικαίωμα στο Θεό να τον αναστήσει και να τον φέρει στον ουρανό και να υποτάξει σε αυτόν αγγέλους, εξουσίες και όλες τις δυνάμεις. Και να είναι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς Κύριος όλων των δυνάμεων. Κύριος όλων των δυνάμεων. Και εις αυτόν να δοθεί η εξουσία, μόνο σε αυτόν, να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Αυτός μόνο έχει την εξουσία. Δεν είναι λοιπόν ότι τον υπερύψωσε, δεν είναι μόνο ότι τον ευλόγησε, δεν είναι μόνο ότι τον κάθισε στα δεξιά του, αλλά αυτό που πρέπει να κάνει ο Θεός και έχει εξουσία να κάνει ο Θεός, ο μόνος κριτής, ο αληθινός ζών Θεός, έδωσε αυτή την εξουσία, παρεχώρησε αυτή την εξουσία στον Υιό του το μονογενή, στον άνθρωπο Χριστό Ιησού, για να κρίνει ζώντας, για να έχει αυτή την εξουσία να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Του έδωσε δηλαδή όλη τη δική του, όλο το δικό του έργο. Δια του Ιησού Χριστού ο Θεός σώζει.
Δια του Ιησού Χριστού ο Θεός κρίνει ζώντας και νεκρούς. Δια του Ιησού Χριστού ο Θεός ανιστά. Δια του Ιησού Χριστού θα μας αναστήσει. Ο Χριστός θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Δια Πνεύματος Αγίου. Δια του Ιησού Χριστού ο Θεός σηκώνει εργάτες. Δια του Ιησού Χριστού ο Θεός κηρύττει το Ευαγγέλιο μέσα από στράκινα σκεύη πλημμυρισμένα από την υπερβολή της δυνάμεως του Θεού και της δόξης του Θεού. Όλο το έργο ο Πατέρας το κάνει δια του Ιησού Χριστού. Αλλά και όλο το έργο ο Ιησούς Χριστός επί της γης δεν το κάνει με αγγέλους. Όταν έστειλε τον άγγελο στον Κορνήλιο του λέει πήγαινε φώναξε εκεί ένα ψαρά το Πέτρο να σου λαλήσει λόγια ζώπια. Όπως λοιπόν όλο το έργο ο Θεός το δικό του το παρεχώρησε την εξουσία του, τις δυνάμεις του, τα πάντα. Τα παρεχώρησε στον Ιησούν Χριστόν τον άνθρωπο επειδή ευρέθη υπάκουος κατά πάντα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, αξιόπιστος. Αξιόπιστος Απόστολος του Θεού επί της γης. Έτσι και ο Χριστός ψάχνει να βρει ανθρώπους οι οποίοι θα είναι αξιόπιστοι να τους παραχωρήσει αυτό το οποίο του παρεχωρήθη από το Θεό. Το έργο του Θεού, τις δυνάμεις. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός δεν διστάζει να λέει καθώς εμέ απέστειλε ο Θεός και εγώ αποστέλω εσάς. Εσείς θα κάνετε πολύ περισσότερα από αυτά που έκανα εγώ. Μα τι είναι αυτά που λες? Είναι η παραχώρηση της εξουσίας. Είναι η κληρονομιά της εξουσίας. Είναι αυτός ο οποίος έχει, ο Ιησούς Χριστός, τη δυνατότητα, το έργο του Πατέρα επί της γης να το κάνει και αυτός που δίδει τη δυνατότητα, το έργο του Χριστού επί της γης να το κάνουν αυτοί τους οποίους εκλέγει. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί λοιπόν μέσα σε ένα κόσμο επανέρχομαι, σε ένα κόσμο βάρβαρο, σκληρό, μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην κακία, μέσα στη μοιχεία, μέσα στην πορνεία, μέσα στην ακαθαρσία. Μέσα σε ένα κόσμο δυστυχισμένο που κυριαρχείται από τον άρχοντα των δαιμονίων, που είναι και ο άρχον του κόσμου τούτου, που βασανίζεται, που ταλαιπωρείται και ταλαιπωρεί ο ένας τον άλλον, μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει κάπου, μέσα σε αυτόν τον κόσμο του σκότους υπάρχει κάπου ένα φως. Και αυτό το φως μπορείς να είσαι εσύ. Είσαι εσύ. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, φωνάζει ο Χριστός. Και δεν τελειώνει εκεί. Συνεχίζει. Και εσείς είστε το φως του κόσμου. Αλληλούια. Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί, για την χάρη που έχει κάνει και για την αποστολή που σου δίνει και που μας δίνει. Μια αποστολή γεμάτη εξουσία, γεμάτη δύναμη, αρκεί να οπλιστούμε με το φρόνημα εκείνου ο οποίος έπαθε υπέρ ημών κατά σάρκα, διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσε από τις αμαρτίας. Ώστε, εάν πάθουμε, και να τώρα αδελφοί αγαπητοί, το αποτέλεσμα του βασανισμού που είναι η δοκιμασία μας. Εάν πάθουμε κατά σάρκα, τότε θα μπορέσουμε τον οποίο επί λοιπόν χρόνων του δίου μας να ζούμε εν το θελήματι του Θεού και όχι πλέον εν τες επιθυμίες των ανθρώπων. Το αποτέλεσμα. Ο Χριστός έπαθε κατά σάρκα και ανέβηκε στον ουρανό. Εάν πάθεις εσύ κατά σάρκα και οπλιστείς με το φρόνημα του Χριστού, τότε θα ζεις ανάμεσα στους νεκρούς ως ζωντανός. Ανάμεσα στο σκοτάδι σαν φως. Ανάμεσα στους ανθρώπους τους γεμάτους κακία θα ζεις γεμάτος αγάπη. Και τι θα γίνεται? Θα βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και θα δοξάζουν τον Πατέρα σας στον ουράνιο. Θα αναγνωρίζουν ότι δεν είστε ορφανοί. Δεν είστε χαμένοι. Δεν είστε μόνοι. Αλλά έχετε Πατέρα ουράνιο, δεν είστε ορφανοί, έχετε Πατέρα ουράνιο, δεν είστε μόνοι, έχετε φίλο, άνθρωπο, Χριστό Ιησού, ανεστημένο, αλλά και σταυρωμένο. Και δεν είσαστε χωρίς αποστολή, έχετε έργο, ώστε
Αδερφοί αγαπητοί, δεν θα τρέχετε πάλι ξανά όπως παλιά στο θέλημα των εθνών. Μέσα σε ασέλγειες, επιθυμίες, συνωποσίες, γλέντια, συμπόσια, αθέμητες ειδωλολατρίες. Δεν έχετε πια εσείς σχέση με αυτόν τον κόσμο. Δεν πάτε, τώρα να το πω λίγο πιο απλά, δεν πάτε στα καρναβάλια εσείς. Δεν πάτε να παίξετε χαρτιά εσείς. Δεν πάτε να ξεγυμνωθείτε εσείς εκεί που ξεγυμνώνονται οι άνθρωποι. Δεν πάτε να τσακωθείτε. Δεν πάτε να ουρλιάζετε και να φωνάζετε όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Δεν έχετε καμία σχέση. Είσαι άλλη γενιά. Γένος εκλεκτών. Έθνος Άγιων. Βασίλειον ιεράτευμα. Λαός ειδικός τον οποίον απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου. Αυτό είμαστε. Αμήν αδερφοί. Και εδώ στο αυτό είμαστε, να σας θυμίσω, μία είναι η ελπίδα μας. Η αρπαγή της Εκκλησίας. Μία. Δεν έχουμε και άλλες πολλές. Όλες οι άλλες είναι μάταιες και άχρηστες. Που μάλλον κακό θα κάνουν στον άνθρωπο παρά θα του προσφέρουν κάτι. Μπορεί να του προσφέρουν προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας. Αλλά εμείς θέλουμε να εργάζεται ο Θεός στη ζωή μας αιώνιον βάρος δόξης. Αιώνιον βάρος δόξης. Μπορείς δηλαδή να διαλέξεις. Να εργάζεσαι την προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας. Βασανιζόμενος, ταλαιπωρούμενος μέσα στον κόσμο αυτό. Προσδοκιμασία. Για να βρει ο Θεός κάτι καλό να σε ευλογήσει. Ή να εκλέξεις μέσα από το βασανισμό αυτό να εργάζεται ο Θεός στη ζωή σου αιώνιον βάρος δόξης. Μία είναι η ελπίδα μας. Η αρπαγή της Εκκλησίας. Μία, ένα είναι το αίτημά μας. Η αρπαγή της Εκκλησίας. Μία είναι η επιθυμία μας. Η αρπαγή της Εκκλησίας. Μέχρι τότε να οπλιστούμε με το φρόνημα του Χριστού που έπαθε κατά σάρκα για τη δικαίωση πάντων των ανθρώπων. Και μέσα από το παρελθόν σου, βλέποντας το παρόν σου, μάλλον ύστερα από το παρελθόν σου, βλέποντας το παρόν σου, παραξενεύονται οι άνθρωποι. Πώς, τι έγινε με σένα, γιατί δεν τρέχεις εκεί που έτρεχες. Και βλαστιμούν εσένα, πώς κατάντησες έτσι. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, ο Χριστός λέει ότι όλοι αυτοί θα δώσουν λόγο κάποια μέρα σε αυτόν που έχει την εξουσία να κρίνει ζώντες και νεκρούς. Θα δώσουν λόγο. Θα δώσουν λόγο. Ενώ σε σένα, όταν θα σταθείς μπροστά στο βήμα του Χριστού, ο Χριστός θα σου δώσει την ανταμοιβή σου. Εκεί στην κρίση όλοι αυτοί που σας βλασφημούν θα δώσουν λόγο, ενώ εκεί στο βήμα του Χριστού όλοι αυτοί που δοξάζουν το Θεό θα πάρουν την ανταμοιβή τους. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, δεν άφησε τον εαυτό του αμαρτύρητο σε κανέναν. Σαν άνθρωπος εκήρυξε τους ανθρώπους. Θανατώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και σαν νεκρός, σαν ψυχή νεκρού εκήρυξε και στους νεκρούς. Πήγε εκεί στον Άδη, στις τρεις μέρες που ήταν θαμμένος. Σαν ψυχή, σαν νεκρός, για να κηρύξει και στους νεκρούς, ώστε να ακούσουνε και να μην υπάρχει κανένας που να βρεθεί εκεί στην κρίση. Το ξέρετε ότι ο Θεός θα έρθει σε κρίση κάποια στιγμή, όταν θα κρίνει τους ζώντας και τους νεκρούς και τα πάντα. Θα κρίνεται κιόλας εν τη δικαιοσύνη του. Δεν θα βρεθεί λοιπόν γλώσσα που θα εκφέρει λόγο κατά της δικαιοσύνης του Θεού. Κάθε στόμα θα κλείσει. Γιατί ο Χριστός πήγε και στους νεκρούς για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, ώστε η μεν πρώτης σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού να κριθούν μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Και ένα ωραίο παράδειγμα, αδελφοί αγαπητοί, είναι παραδείγματος χάρη ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ, ο οποίος εκρίθη κατά ανθρώπους εν σαρκή και βρέθηκε στον Άδη μαζί με τον πατέρα του, τον Σαούλ.
Αλλά πιστεύουμε ότι επειδή ήταν ειλικρινής όταν κήρυχθηκε το Ευαγγέλιο του Χριστού στον Άδη, εξέλεξε τον Χριστό και είναι στην αιώνια ζωή. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα, σε πολλούς συνέβη αυτό. Γιατί ο Θεός, αδερφοί αγαπητοί, όπως είπαμε, δεν θα αφήσει τον εαυτό του αμαρτύρητο προς κανέναν, αλλά αντιθέτως μάλιστα θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο τούτο σε όλη την οικουμένη προς μαρτυρία και προς σωτηρία. Τώρα κηρύττεται το Ευαγγέλιο από αυτούς τους οποίους ο Χριστός αποστέλει. Και να ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, όπως ο Χριστός ήταν λίθος προσκόμματος, βράχος πτώσεως, πέτρα σκανδάλου, το ίδιο είσαι και εσύ. Όπως απέστειλε με ο Πατήρ, εγώ αποστέλω εσάς. Όποιος δέχθηκε τον Ιησού Χριστόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία ο Θεός να γίνω στη τέκνα Θεού. Όποιος δέχεται εσένα, λέει ο Χριστός, εμέ δέχεται. Και όποιος δέχεται εμέ, δέχεται τον Πατέρα μου τον ουράνιο. Συ είσαι λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου για όλους τους ανθρώπους που θα απορρίψουν τα λόγια σου. Γι' αυτό ο λαλώνας, λαλείος, λαλών λόγια Θεού. Αυτή είναι η αποστολή σου, αυτό είναι το έργο σου. Ο υπηρετώνας υπηρετεί ως εκ της δυνάμεως του Θεού. Και ποιον υπηρετούμε, τους ανθρώπους? Ποιον υπηρετούμε, την Εκκλησία? Ποιον υπηρετούμε? Ο Χριστός δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Και δεν σε στέλνει να υπηρετηθείς, αλλά να υπηρετήσεις. Ποιον? Τον εχθρό σου. Πώς? Αγαπώντας τον, προσευχόμενος. Αυτόν που σε βλάπτει, να τον βοηθάς. Αυτόν που σε βλαστημάει, να τον ευλογείς. Αυτόν που σε κακολογεί, να λες τα καλύτερα λόγια για αυτόν. Τον υπηρετείς. Όπως ο Χριστός υπηρέτησε όλους μας και εμένα και εσένα, και σήμερα είναι το όνομά μας γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Δεν πάβει να είναι λίθος προσκόμματος και πέτρος και πέτρα σκανδάλου και βράχος πτώσεως για αυτούς που δεν το δέχονται. Άρα λοιπόν, αγαπητέ αδελφέ και αγαπητοί αδελφοί, είναι ανάγκη, είναι αποκάλυψη από το Θεό προς κάθε έναν από εμάς. Είναι ανάγκη να γνωρίσεις ποιος είσαι, τι είσαι, από πού ήλθες, ποιος σε στέλνει, πού πηγαίνεις και ποια είναι η δουλειά σου. Η ελπίδα σου είναι μία, η αρπαγή της Εκκλησίας, και η δουλειά σου είναι μία. Να υπηρετήσεις και όχι να υπηρετήσαι. Να υπηρετήσεις ανθρώπους άγριους, βάρβαρους, θλιμμένους, κακοποιημένους και κακοποιούντες και κακοποιούς, να τους υπηρετήσεις θανατώντας τη σάρκα δια του Πνεύματος του Αγίου. Να είσαι φως. Θα τολμήσω να πω, αδερφοί αγαπητοί, μία λέξη: να είσαι σωτήρας. Βεβαίως όχι εσύ, αλλά ο Χριστός μέσα από σένα. Σωτήρας. Γιατί πώς θα σωθούν οι άνθρωποι αν δεν ακούσουνε? Και πώς θα ακούσουνε αν δεν υπάρχει ο Κηρύττων? Και πώς θα υπάρξει ο Κηρύττων αν δεν υπάρχει ο Αποστέλων αυτών? Και ποιοι θα αποσταλούνε αν δεν αποδεχτούνε, προσθέτω εγώ. Και εσύ αποδέχτηκες να είσαι λαός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός για να εξαγγείλεις τις αρετές του. Είσαι, το έχεις καταλάβει, ότι αυτή είναι η δουλειά σου, μία είναι η δουλειά σου, να ομολογήσεις Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Να υψώνεις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού και σώσει κάθε έναν άνθρωπο. Γιατί αν δεν το υψώσεις εσύ, πώς θα ακούσουνε ότι υπάρχει η δύναμη του Θεού επί της γης? Εγώ τη γνώρισα, εσύ τη γνώρισες, γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Γιατί απεκαλύφθη η δύναμη του Θεού στη ζωή μας και γίναμε τέκνα Θεού. Με το Λόγο του Θεού σωθήκαμε και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά όταν ήρθε ο Λόγος του Θεού στην καρδιά μας, μπήκε μέσα στην καρδιά μας, πιστέψαμε στο Λόγο του Θεού και έγινε τούτο δικαιοσύνη σε μας. Ομολογήσαμε Ιησούν Χριστόν και σωθήκαμε και ήρθε η σωτηρία στη ζωή μας. Άρα λοιπόν,
είσαι γένος εκλεκτό, είσαι έθνος Άγιον, είσαι βασίλειον ιεράτευμα, βασιλεύς και ιερεύς του υψίστου, αλλά είσαι και λαός τον οποίο ο Θεός εξέλεξε για να εξαγγείλει στις αρετές του. Μία είναι η ελπίδα μας, η αρπαγή της Εκκλησίας. Μία είναι η δουλειά μας, να υπηρετήσουμε την ανθρωπότητα. Να υπηρετήσουμε, και για να μην πούμε μεγάλα λόγια, δεν θα γυρίσουμε εμείς όλο τον κόσμο, αλλά έχουμε δίπλα μας ανθρώπους που πρέπει να τους υπηρετήσουμε για τη σωτηρία τους, θανατώνοντας τα έργα της σαρκός μας, δια του Πνεύματος του Αγίου. Γενόμενοι όμοιοι με Αυτόν, τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος έπαθεν κατά σάρκα για να σωθούμε εμείς σήμερα. Οπλισμένοι με το φρόνημα του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν άφησε αμαρτύρητο τον εαυτό του και στα πνεύματα τα πρώτης του κατακλυσμού του Νόε. Γιατί πριν τον κατακλυσμό του Νόε η ζωή ήταν τελείως διαφορετική. Οι άνθρωποι δεν ήσαν σάρκα, αλλά ήταν πνεύμα. Και όπως ο Θεός είπε, δεν θέλει παραμείνει το πνεύμα μου επ' αυτών. Γιατί είναι σάρκα και δεν μπορούν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημά μου. Και η υπομονή, η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε αυτούς 100 με 120 χρόνια όταν ο Νόε οικοδομούσε την Κιβωτό. Και κήρυτε, κήρυκας δικαιοσύνης. Προς όλους τους ανθρώπους. Πάνω στο βουνό έφτιαχνε ένα μεγάλο πλοίο, ξύλινο. Τι κάνεις εκεί ανόητε, τι ωραία λόγια που τα ακούμε κάθε μέρα. Τι κάνεις εκεί ανόητε, χαζέ, τι πλοίο είναι αυτό που φτιάχνεις. Νικηβωτός, που με διέταξε ο Θεός να οικοδομήσω. Γιατί όποιος μπει μέσα σε αυτή την Κιβωτό, αυτός θα σωθεί. Τι κάνεις εκεί ανόητε με αυτό εδώ πέρα το βιβλίο που γυρίζεις. Τι κάνεις εκεί ανόητε και πηγαίνεις κάθε μέρα στην εκκλησία. Τι κάνεις εκεί ανόητε και προσεύχεσαι. Δεν βλέπεις. Είναι η Κιβωτός που είπε ο Χριστός να οικοδομήσω. Είναι η παρουσία του Θεού. Είναι η Κιβωτός που όποιος μπει μέσα σε αυτή την Κιβωτό θα σωθεί από τα μέλλοντα να συμβώσει. Από τον κατακλυσμό το μεγάλο. Ποιο κατακλυσμό? Έχεις ξαναδεί κατακλυσμό? Δεν έχω ξαναδεί, αλλά θα δω. Γιατί τα πάντα ο Θεός τα ετοιμάζει. Ο Λόγος του Θεού τα κάνει. Δεν υπήρχε η γη. Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Σκοτάδι ήταν παντού. Άμορφος η γη, έρημος ο τόπος. Αλλά είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και εγένετο. Και αυτός που είπε γεννηθεί το φως και εγένετο, εφόσον είπε ότι θα γίνει κατακλυσμός, δεν θα γίνει. Αδερφοί αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού είναι αυτό το ναι και είναι αυτό το αμήν. Εμείς πιστεύουμε και αυτό και υπακούμε. Αλλά ταπεινά δεχθήκαμε την αιώνια ζωή. Ταπεινά ομολογούμε Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένο. Ταπεινά. Είμαστε βέβαιοι ότι μας απέστειλε για να υπηρετήσουμε και όχι για να υπηρετηθούμε. Και αυτή η ταπείνωση δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο καλό δικό μας, αλλά και αυτό χάρις Χριστού είναι. Γιατί η ταπείνωση είναι η επίγνωση της αδυναμίας μας. Άνεφε μου, δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις χωρίς τον Χριστό. Τίποτα. Τίποτα. Μην ελπίζεις λοιπόν ότι θα κάνεις μεγάλα πράγματα. Χάρις Θεού θα είναι ό,τι και να κάνεις. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Αλλά κάμει χάρη ο Θεός να μπορούμε για να έχουμε και τη δυνατότητα να ομολογούμε. Γι' αυτό βλέπετε οι χριστιανοί δεν είναι κλεισμένοι σε ένα μέρος. Οι χριστιανοί είναι διασκορπισμένοι παντού όπως είναι το φως. Για κοιτάξτε τον ουρανό, τα αστέρια. Λάμπει όλος ο ουρανός από ένα σύνολο αστεριών. Λάμπει όλος ο κόσμος από ένα σύνολο χριστιανών. Αλλά ένας είναι ο ήλιος, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αυτόν τον ήλιο τον έφτιαξε ο Θεός με το Λόγο Του. Και αυτός ο ήλιος της δικαιοσύνης που πρόκειται να ανατείλει είναι αυτός που μας δίνει φως. Έχετε δει έναστρο ουρανό, πως λάμπει, πως φέγγει. Και μία είναι η σελήνη που δεν έχει δικό της φως. Αλλά ο Χριστός τη φωτίζει, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αλληλούια.
και μέσα στο σκοτάδι λάμπετε ως φωστήρες, λέει ο Λόγος του Θεού. Δόξα να έχει το όνομα του Χριστού. Αδελφοί, αγαπητοί, όσο προχωράει ο καιρός, τόσο πιο πολύ θα καταλαβαίνουμε την αποστολή μας. Τόσο πιο πολύ θα καταλαβαίνουμε τη δουλειά μας. Τόσο πιο πολύ θα καταλαβαίνουμε το έργο μας, την πορεία μας. Αλλά σας παρακαλώ πολύ, μην ξεχνάμε ότι μία είναι η ελπίδα μας, η αρπαγή της Εκκλησίας. Και θέλω να σας το ξαναπώ, τι να ζητήσω από το Θεό, να ζήσω άλλα 40 χρόνια. Είμαι 58-60, πέστε, να περνάω μέσα σε εσάς, τους νεότερους, τότε 100 χρονών. Αυτή είναι η ελπίδα μου. Αυτή είναι. Να με φέρουν με το καροτσάκι. Αυτό να ελπίσω. Τι να ελπίσω. Είμαι άρρωστος, να γίνω καλά για να ζήσω άλλα 10 χρόνια. Τι να ελπίσω. Να έχω χρυσάφια, να έχω χρυσές κάνουλες στο βρύσες στο σπίτι και χρυσά πόμολα. Τι να ελπίσω. Δέστε πόσοι εκατομμυριούχοι, αδελφοί αγαπητοί, είναι στην κόλαση σήμερα. Τι να ελπίσω. Μία είναι η ελπίδα μου. Η αρπαγή της Εκκλησίας. Να δω το φθαρτό τούτο να γίνεται άφθαρτο. Να δω το θνητό τούτο να γίνεται αθάνατο. Ένα είναι το έργο μου. Να ομολογώ Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο με τη ζωή μου, με τα λόγια μου, με τα έργα μου, με τις πράξεις μου, με την ομολογία μου, με τη μαρτυρία μου. Αλλά τελειώνοντας, μία είναι η επιδίωξή μου. Να αγωνιστώ τον αγώνα τον καλό. Να τελειώσω τον δρόμο μου, να διατηρήσω την πίστη μου για να εισέλθω εκείνη την ημέρα πλουσίως. Με καρπό πολύ. Με καρπό πολύ, όχι φτωχαδάκι. Εδώ δεν πειράζει αν είσαι φτωχαδάκι. Εκεί να είσαι πλούσιος. Γιατί εδώ αυτά τα χρόνια περνάνε και φτωχός να σε περνάνε. Τα περάσουνε. Ήταν και ο φτωχός, ήταν ο Λάζαρος, ήταν και ο πλούσιος. Περάσανε. Ξέρετε πόσοι φτωχοί είναι βασιλοί στον ουρανό σήμερα και πόσοι πλούσιοι είναι δέσμοι στην κόλαση σήμερα. Εκεί, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε πλούσιοι. Εκεί να εισέλθουμε πλουσίως. Με καρπό πολύ για να απολαύσουμε το μισθό που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας πλήρη. Πλήρης θέλω να είναι ο μισθός μου, Χριστέ μου, αξίωσέ με. Θέλω το έργο μου να το κάνω όπως εσύ θέλεις. Θέλω το δρόμο μου να τον τελειώσω. Θέλω να αγωνιστώ μέχρι το τέλος τον αγώνα που εσύ έχεις ετοιμάσει μαζί μου. Θέλω, Κύριε Θεέ μου, να κάνω το θέλημά σου. Αμήν. Αμήν. Αλληλούια.